Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της πρώτης μέρας λειτουργίας του πρώτου μη κρατικού σταθμού τηλεοράσεως, δηλαδή του Mega Channel. 25 χρόνια ενημέρωση. 25 χρόνια το Μέγα στην καρδιά των εξελίξεων. Στον παλμό των πιο συγκλονιστικών γεγονότων. Στο ρυθμό της επικαιρότητας. Εκεί που το γεγονός γίνεται είδηση, εκεί ξεκινάει το δελτίο του μεγάλου καναλιού. Είχα τη χρυσή τύχη και αν θες και την επιμονή να ανοίγω μαγαζιά, να μην τα κλείνω. Επομένως, έχω πει, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το πρώτο δελτίο ζωντανό στο ραδιόφωνο, έτσι. Στην τηλεόραση, έτσι. Στο Μέγα, έτσι. Και σε πολλά άλλα κανάλια και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Κατά αυτήν την έννοια, να μην με αξιώσει ο Θεός και να μην αξιώσει κανέναν από αυτούς που δίδαξα, συνεργάστηκα, πάλεψα, βοήθησα, με βοηθήσανε, έμαθα από αυτούς, μάθανε εκείνοι από μένα, ναι, να μην αξιωθεί 25 χρόνια μετά, 35, 45, 55, να πει, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το τελευταίο δελτίο ειδήσεων, είτε ενός σταθμού, είτε φίλο εφημερίδας, είτε δελτίο ραδιοφώνου, είτε εκπομπή. Ο πολιτικός συντάκτης του Mega Channel, ο Γιάννης Πρεβεντέρης, έχει πολλά να μας πει, Γιάννη. Αύριο πια θα ξέρουμε αν αρχίζουν ή αν τελειώνουν τα βάσανά μας. Αύριο το 1991 εκπνέει. Ήτανε το Νοέμβριο του 89, το πρώτο δελτίο του σταθμού, στην Παιανία, εδώ που γυρίζετε κι εσείς, από εδώ έβγαινε τότε. Η Λιάνα έλεγε το δελτίο. Και όλοι μας εμείς είχαμε ένα κοινό ότι πλην της Λιάνας Κανέλη δεν είχαμε ξαναδεί μπροστά μας στούντιο της τηλεόρασης. Δεν ξέραμε πώς είναι, δεν ξέραμε τι κάμερα ποτέ, δεν ξέραμε τι είναι αυτή η ιστορία. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι θα ανάβει η κάμερα και θα ανάβει το κόκκινο φωτάκι απέναντί μου. Οπότε όσο πλησιάζει η ώρα του δελτίου, ανάβει το κόκκινο φωτάκι εκεί. Το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να πάρω μια βαθιά ανάσα, να πω ό,τι είχα να πω. Νομίζω ότι για πρώτη φορά και μοναδική από τότε στα 26 χρόνια που κάνω τηλεόραση, διάβαζα σχεδόν το κείμενο. Αυτό το 1,5-2 λεπτά που μιλούσα, πρέπει να έχω υδρώσει πιο πολύ, δεν έχω υδρώσει στη ζωή μου. Mega Channel. Μέγα στα γεγονότα, μέσα στα γεγονότα. Κυρίες και κύριοι, καλεσμένος μας απόψε είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Γεννηματάρχης. Η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου άρχισε σήμερα. Η είδηση για το μοναδικό στα χρονικά πολιτικό σκάνδαλο κάνει ήδη το γύρο του κόσμου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φακάτι μου Έλληνες και ατάσταλες ανάφτρες, καλώς ήρθατε στον πλανήτη Hostess. Τον πλανήτη που στηρίζει τον πεζό λόγο. Τον πεζό που θέλει να περάσει απέναντι, βλέπει δεν βλέπει, δεν μας αφορά. Τον πεζόδρομο και τον πεζοναύτη. Κορίτσια γρηγορούτε, έρχεται ο νυμφίος. Ιδού ο νυμφίος, κορίτσια του ζυγούς λύσατε. Πω, από εκεί τα σακάκι, μέσα στην τζαλάκα. Αυτός χρειάζεται επιγόντως γυναίκα, τουλάχιστον να τον σιδερώνει. Νάκη Μάργαρετ, με την ίδια λάκ και με την ίδια κόμωση που κάνει τα τελευταία 30 χρόνια. Δε μου λες βρε γειτόνισσα, είναι μόδα στη Λουγκρία το ριγέ. Γιατί το βλέπω πολύ στα πάνω του. Ίσως κομποζάρει καλά με τη ζαρτιέρα από μέσα. Και τώρα η ώρα που όλοι περιμένατε. Πριν τα πάρω χοντρά σε αυτό εδώ το κατοικητό μου και κρανιωθώ και πω κι άλλα τρεις χειρότερα. Χώστοτε μάχιο μάστερ να δούμε τι έγινε στο Χουάν Καρλέικο, έλα. Και τώρα ασπροκόλο που έχει νύφη, να είχαμε κι εμείς η γύφτη. Που ψωμίτηρη δεν είχαμε, μπριγιόλ για τις τρίχες μας γυρεύαμε. Κυρίες και κύριοι, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο εδώ, στις εγκαταστάσεις του Μέγκα, στην Παιανία, πίσω μου. Εκείνη τη βραδιά του 1995, ήταν μια Παρασκευή, θυμάμαι, παρουσίαζα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, εκείνη το βράδυ. Και γύρω στις 9:20 ήμασταν στα στούντιο της Παιανίας, ένα πελώριο στούντιο, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχω κάνει ειδήσει ποτέ. Ακούστηκε ένας φοβερός θόρυβος πίσω μου, στην πλάτη. Δεν καταλάβαμε τι είχε γίνει ακριβώς. Μετά καταλάβαμε τι έγινε. Ευτυχώς η ρουκέτα από τη 17 Νοέμβρη δεν πέρασε τον τοίχο, διότι αν περνούσε τον τοίχο θα θρυνούσαμε θύματα. Πριν δούμε ακριβώς τη ζημιά που έχει δημιουργηθεί, μπορούμε να πάμε στο γραφείο με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να δούμε την ρουκέτα. Ήμουν εκεί διότι είχαμε εκπομπή μετά το δελτίο ειδήσεων και περιμέναμε να ξεκινήσουμε. Ανέβηκα πάνω στο αθλητικό που ήταν στο δεύτερο όροφο να πάρω τις κασέτες και ξαφνικά νιώθουμε μια τεράστια έκρηξη. Ήταν μια ρουκέτα κάτω από τα πόδια μας, έφυγαν οι ψευδοροφές, πέσαμε στο έδαφος και στη συνέχεια επί χρόνια έπρεπε να δίνω ραντεβού με τον Κουφοντίνα για να μπορώ να είμαι μάρτυρας κατηγορίας στα δικαστήρια. Δίπλα μου βρίσκεται η γιάφκα, η κεντρική γιάφκα της 17 Νοέμβρη.
άφησαν την τελευταία του πνοή οι μαθητές του Λυκείου Φαρκαδόνα Αστρικάλων. Πολλά ήταν τα συγκλονιστικά γεγονότα που κάλυψα κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Το σημαντικότερο όμως που μου έμεινε και θα μου μείνει σε όλη μου τη ζωή ήταν ένα περιστατικό στις Πυρκαγιές το 2007 στην Ηλία. Έξω από τη Ζαχάρο που βρέθηκε μια μάνα καμένη με τα τέσσερα παιδάκια της. Σας μιλάω από τον τόπο του μαρτυρίου. Όσο και αν το συνηθίζεις στο ρεπορτάζ και βλέπεις συχνά τέτοια πράγματα, άμα βλέπεις μικρό παιδί, σε πονάει η ψυχή. Ο Αντώνης Σαμαράς καθυστερεί να ανακοινώσει τους εκλογικούς συνδυασμούς του κόμματός του, βουλευτές, στελέχη του ΠΑΣΟΚ και προσωπικοί φίλοι της οικογένειας Παπανδρέου. Κάποια στιγμή μάλιστα ο Μπερλουσκόνη. Έτοιμοι, πάμε σήμα. 17 χρόνια στο Μέγκα είναι πάρα πολλά αυτά που θυμάμαι. Ήταν η πιο όμορφη περίοδος της επαγγελματικής μου διαδρομής. Ήμουν πολιτική συντάκτρια στο Μέγκα. Είχα μία άτυχη εγκυμοσύνη, την οποία είχαν μάθει όλοι οι συνάδελφοι, τους είχα ενημερώσει. Μένω ξανά έγκυος και αποφασίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα το πω σε κανέναν μέχρι να κλείσω τους 3 μήνες για να είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά. Κοιμάμαι λοιπόν βράδυ, σπίτι μου. Ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο, 4 η ώρα τα ξημερώματα, και ο τότε διευθυντής σύνταξης με ενημερώνει ότι πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου και πρέπει να φύγω κατεπηγόντως να ξεκινήσουμε τις ζωντανές συνδέσεις. Δεν μπορώ όμως να κάνω κάτι, γιατί σκέφτομαι ότι δεν είναι σωστό να πω ξαφνικά στο κανάλι μου: ξέρετε, εγώ είμαι έγκυος, μην με κουράσετε, ενώ δεν τους το έχω πει. Πηγαίνω λοιπόν στην Εκάλη, όρθια 3 ώρες, και παίρνω εντολή περίπου στις 9 η ώρα το πρωί να κατέβω στην Μητρόπολη, γιατί εκεί μεταφέρθηκε η σωρός, όπου έμεινα 3 μέρες όρθια μεταδίδοντας τα της κηδείας. Και ευτυχώς πήγαν όλα καλά και γεννήθηκε ο γιος μου ο Βασίλης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Με τοπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Και τα ευχάριστα μέσα στη δουλειά πάρα πολλά. Κυρίως πίσω από την κάμερα. Ευτυχώς δεν ήταν πράγματα που πολλές φορές έβγαιναν. Θυμάμαι μια φορά που είχε σπάσει η καρέκλα μου και μέχρι να αντικατασταθεί έκανα πως καθόμουν ενώ δεν ακουμπούσα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο του Μέγκα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.